αρνός, online δασκαλία, μία ερώτηση θα λέγα σως που αφορά τι, το τραπέζιο. Ποιο τετράπλευρο λέγεται τραπέζιο? Τραπέζιο λέγεται το κινητό τετράπλευρο που έχει μόνο δύο πλευρές παράλληλες. Με λίγα λόγια, αν το διαβάσω, είναι το αβ, γ, δ, όπου η αβ και η δ, γ, δύο πλευρές λέγονται παράλληλες. Και μάλιστα οι πλευρές του τραπεζίου που λέγονται παράλληλες λέγονται και βάσεις. Κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να μπορείς εκεί να το ακουμπήσεις, θα λέγαμε. Να το ακουμπήσεις ή στην δ, γ ή στην αβ. Η μικρή και η μεγάλη βάση. Αυτή είναι η μικρή, αυτή είναι η μεγάλη. Τώρα, έχουμε και δύο άλλες έννοιες, θα τις δούμε για το τραπέζιο. Η διάμεσος, παιδιά. Ποια είναι η διάμεσος? Είναι αυτή που συνδέει τα μέσα των μη παρελοπλευρών. Δηλαδή, αν πάρεις την αβ και την βγ και δεις το μέσο τους το ε και το ζ αντίστοιχα, αυτά τα μέσα με τα συνδέσεις, τι, αυτά δημιουργούν την διάμεσο. Και ένα άλλο στοιχείο είναι το ύψος. Αν από το σημείο α, δηλαδή αν θέλετε η απόσταση μεταξύ των παρελών πλευρών λέγεται ύψος. Ξεκάθαρα. Οπότε είναι στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν, θα λέγαμε, το τραπέζιο, αυτό το τετράπλευρο, έτσι, το κονουσό και το λιτό, χωρίς πολλές προϋποθέσεις παρά μόνο την παραλία δύο απέναντι πλευρών και τίποτα άλλο, έτσι, το κινητό τετράπλευρο, και με τα στοιχεία που αναφέραμε. Ωστόσο, όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια εκτενώς σε κάποιες όμορφες ιδιότητες.